Καλημέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Τι συμβαίνει και καλπάζει στις μέρες μας αυτή η νόσος? Όπως πολύ σωστά έχετε πει, υπάρχει μια αύξηση. Ίσως αυτόν να οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουμε, ο κόσμος πάει και εξετάζεται, ρωτά τον γιατρό, έχουμε καλύτερα μέσα για την διάγνωση των ασθενειών αυτών. Και έτσι, αλλά γενικά υπάρχει παγκόσμια μία αύξηση τόσο στην νόσο του Κρόνσον και στην αλκοόλη κολίτιδα. Ναι. Είναι ίσως επειδή το ψάχνουμε περισσότερο ή απλά πλέον έχει ξεκαθαρίσει πως αυτά τα συμπτώματα παραπέμπουν και αυτή είναι η νόσος. Νομίζω ότι είναι πολύ παραγωγικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο ένας παράγοντας. Όμως θεωρώ ότι και το γεγονός ότι ο κόσμος ενημερώνεται καλύτερα και προσφεύγει στους ειδικούς πιο εύκολα και πιο γρήγορα από ό,τι παλαιότερες εποχές, θεωρώ ότι αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Και ποιους τύπα, υπάρχουν κάποια αίτια, τίθεται θέμα κληρονομικότητας, είτε για την ελκώδη κολίτιδα, είτε για την νόσο Κρόν? Πολύ σωστά το έχετε αναφέρει. Υπάρχει ένας παράγοντας κληρονομικότητας, χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος από τους γονείς ή ακόμα και οι δύο γονείς έχουν, θα έχουν και τα παιδιά. Υπάρχουν συγκεκριμένα γονίδια τα οποία έχουν ενοχοποιηθεί ότι έχουν σχέση ιδιαίτερα με την νόσο του Κρόν, όμως είναι πολύ παραγοντική η αιτιολογία των ασθενειών αυτών. Παίζει ρόλο και το περιβάλλον, παίζει διατροφή, ο γενετικός κώδικας, όπως έχουμε αναφέρει. Για παράδειγμα, αυτές οι ασθένειες ξέρουμε ότι είναι ασθένειες του δυτικού κόσμου. Είναι πολύ πιο συχνές στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική παρά ότι είναι, για παράδειγμα, στην Ασία. Άρα είναι πολύ παραγοντική αιτιολόγηση και δεν είναι ξεκάθαρη να πούμε ότι είναι ακριβώς αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε πάντως πως πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα. Έτσι θεωρείται, και αυτό το συμπεραίνουμε και από το γεγονός ότι μπορεί να συσχετιστεί και με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως είναι νοσήματα του ύπατος, αυτοάνοσες υπατήτηδες, νοσήματα του θηρεοειδούς, η κοιλιοκάκη, η αλλεργία στην δυσανεξία στη γλουτένη και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, άρα υπάρχει ένας συσχετισμός. Το άγχος φαντάζομαι ότι είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, γιατί με όσους έχω μιλήσει οι οποίοι είναι ασθενείς, το άγχος είναι, πολλές φορές μου λένε, το α και το ω. Είναι ένας παράγοντας, αλλά όχι το α και το ω. Πολλές φορές και στο ιατρείο οι ασθενείς μου λέει: «Γιατρέ, είμαι αγχωμένος, γι' αυτόν έχω έξαρση». Ίσως είναι η έξαρση που προκαλεί το άγχος. Το άγχος. Ψυχοσωματικό. Είναι ένας παράγοντας, αλλά ας μην του δώσουμε την πιο μεγάλη σημασία. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να νιώθουν υπεύθυνοι οι ασθενείς για τα συμπτώματα τους. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να δώσουμε. Πολλές φορές όλοι μας θέλουμε να βρούμε μια αιτιολογία. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο μυαλό, και προσπαθούμε πάντα να δικαιολογήσουμε με τις δικές μας γνώσεις, τις δικές μας εμπειρίες. Αυτό δεν είναι δυνατό στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Και πάμε να δούμε ποια είναι τα συμπτώματα. Υπάρχουν συμπτώματα τα οποία είναι και έντονα κατά διαστήματα. Υπάρχει, αν θέλετε, μία έξαρση και μία ύφεση στα συμπτώματα. Πώς γίνεται η διάγνωση και αν υπάρχει τελικά θεραπεία? Πολύ εύστοχα και εύλογα τα ερωτήματά σας είναι αυτά που απασχολούν τον κάθε ασθενή. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι κεραυνοβόλα, μπορεί να έρχονται σιγά σιγά. Τα κύρια συμπτώματα είναι διάρειες, πολλές φορές μαζί με αίμα και βλένα, κοιλιακό άλγος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί η ασθένεια, η φλεγμονώδης νόσης του αντέρου, μπορεί να παρουσιαστούν και με αλλοιώσεις της αιματολογικές εξετάσεις, ιδιαίτερα με αναιμία, χαμηλή φεριτίνη, δηλαδή αποθήκες σιδήρου, και υψηλών ESR και του CRP, που είναι μια πρωτεΐνη που αυξάνεται στο αίμα σε περιπτώσεις φλεγμονών. Η διάγνωση γίνεται με κολονοσκόπηση. Δηλαδή θα κάνουμε την κολονοσκόπηση εφόσον ο ασθενής έχει συμπτώματα τα οποία εισηγούνται ότι μπορεί να έχει φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Με βιοψία είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού είναι η ασθένεια,
σε ποιο μέρος η ελκό δυσκολείται, για παράδειγμα, είναι μόνο στο παχυνέντερο, ενώ του χρόνου επηρεάζει όλο το γαστρεντερολογικό σωλήνα από το στόμα μέχρι τον προκτό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού είναι, διότι η θεραπεία, και έρχομαι στο τρίτο μέρος, στο τρίτο σκέλος του ερωτήματος σας, η θεραπεία θα βασιστεί ακριβώς στη συμπτωματολογία, αλλά και στο πού είναι η ασθένεια. Και βεβαίως θα δώσουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στους τηλεθεατές μας. Βεβαίως υπάρχουν θεραπείες. Ένα σημαντικό μέρος των ασθενών αυτών δεν θα χρειαστεί καθόλου θεραπεία. Πολλοί ασθενείς μπορεί να έχουν μία έξαρση και μετά για χρόνια να μην παρουσιάζουν απολύτως τίποτα. Άλλοι θα χρειαστεί να βρουν. Οι χρόνιοι ασθενείς. Οι χρόνιοι ασθενείς, ακριβώς έχουμε χρόνιους ασθενείς οι οποίοι θα είναι χωρίς θεραπεία και έχουμε χρόνιους ασθενείς οι οποίοι θα πάρουν θεραπεία. Η θεραπεία έχει διάφορα στάδια. Ξεκινούμε από χαμηλά με τοπική θεραπεία, όπως είναι τα υπόθετα και τα κλείσματα. Μετά πάμε σε χρόνια θεραπεία από το στόμα. Για οξύες φάσεις μπορεί να χρειαστούμε φάρμακα, όπως είναι η κορτιζόνη. Ενώ υπάρχουν και τα άνοσο κατασταλτικά, τα οποία δεν πρέπει να υποτιμούμε, καθώς και οι νεότερες θεραπείες με τους βιολογικούς παράγοντες. Είναι θεραπείες που είτε παίρνονται ενδοφλέβια, είτε υποδόρια, και μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών θα χρειαστεί αυτές τις νεότερες θεραπείες. Ένα μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμούμε τις παλαιότερες θεραπείες. Είναι αποτελεσματικές για την πλειονότητα των ασθενών. Πολλοί ασθενείς έρχονται και λένε: «Γιατρέ, να μου δώσω ό,τι νεότερον υπάρχει». Υπάρχουν οι θεραπείες, υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία θα πρέπει να ακολουθούμε και θα πρέπει να δίνουμε στους ασθενείς την κατάλληλη θεραπεία στο κατάλληλο στάδιο της ασθένειας. Άρα το μήνυμα: υπάρχει θεραπεία. Να εμπιστευτούν την ιατρική κοινότητα των γαστρεντερολόγων τους, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Κύριε Καδί, έχετε πει πως μπορεί να έρθει κεραυνοβόλα, μπορεί να έρθει σταδιακά, να εμφανίζονται σιγά-σιγά. Εάν προλάβω εγώ και πάω στην αρχή, ενδεχομένως να προλάβουμε και τα χειρότερα. Βεβαίως, εννοείται, διότι σε κεραυνοβόλες μορφές υπάρχουν μορφές φλεγμονωδών νόσων του δοντέρου που οδηγούν σε κολεκτομές στην οξεία φάση, στην πρώτη παρουσίαση. Γι' αυτό είναι σημαντικό, όταν έχουμε τέτοια συμπτώματα, να συμβουλευτούμε τον γαστρεντερολόγο, και έχετε απόλυτο δίκαιο, με τη σωστή θεραπεία μπορούμε να προλάβουμε πολλές από τις επιπλοκές της νόσου. Δεν είναι μόνο να αποφύγουμε την εχείριση, αλλά μπορεί να αποφύγουμε και άλλες επιπλοκές, όπως είναι οι στενώσεις, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν πάλι πολλά προβλήματα στον ασθενή και πάλι μπορεί να οδηγήσουν σε επέμβαση. Να αναφέρουμε και κάτι, ότι με τις ασθένειες αυτές και ιδιαίτερα με την νόσο του Crohn έχουμε και τις εξωεντερικές εκδηλώσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα κλασικά αυτά συμπτώματα. Κάποιος μπορεί να έχει διάρρεια και να πονεί τις αρθρώσεις του. Να έχει μια φλεγμονή στο μάτι. Να βγάλει κάτι στο δέρμα του. Ο ζώδες ερήθημα. Άρα όλα αυτά θα πρέπει κάποιος ειδικός να τα βάλει σε μια σειρά για να βοηθήσουμε στη σωστή διάγνωση και στη σωστή θεραπεία. Το συντομότερο που θα γίνει αυτό, το καλύτερο για τον ασθενή και για την πρόγνωση της ασθένειας. Να κλείσουμε με τη χειρουργική επέμβαση που έχετε πει, η οποία ουσιαστικά τι επέμβαση, πού παρεμβαίνουμε, στο έντερο, αποκοπή εντέρου. Μάλιστα. Στην ελκώδη κολίτιδα, αν θα χρειαστεί ο ασθενής επέμβαση, συνήθως είναι ολική ή φωλική κολεκτομή. Στην νόσο του Crohn προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν μικρότερες επεμβάσεις, και μπορεί να μην είναι μόνο στο παχυνέντερο, πολύ πιο συχνά είναι και στο λεπτόνεντερο ή το τελευταίο μέρος του εντέρου, το αρχικό μέρος του εντέρου και το τελευταίο μέρος του λεπτού εντέρου. Μπορεί να γίνει μια τοπική αφαίρεση και να ξανανωθεί το έντερο. Πάντα η χειρουργική επέμβαση πρέπει να είναι το τελευταίο μέτρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να καθυστερούμε. Αν χρειαστεί, με την κατάλληλη γνώμη τόσο του γαστρεντερολόγου όσο και του χειρουργού, θα πρέπει να πάρθει η κατάλληλη απόφαση την κατάλληλη στιγμή. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορούμε με τις μοντέρνες θεραπείες που έχουμε να αποφύγουμε τις χειρουργικές επεμβάσεις. Και καλό θα είναι. Κύριε Καδί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μας διαφωτίσατε αρκετά προκειμένου να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Σας χαιρετώ. Με την Ατάσα Καλή Θεοδοσίου. Συνέχεια. Καλή συνέχεια.